σας αποκαλύψαμε την Παρασκευή το παρασκήνιο της αποχώρησης του Σταύρου Ζαλμά από το σύριαλ Είναι Στιγμές. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αγαπημένο μου Δημήτρη. Το σύριαλ. Όχι, το παρασκήνιο. Το παρασκήνιο, ναι. Το σύριαλ, όχι. Έτσι. Υπήρξε μία... απολύθηκε ουσιαστικά, απομακρύνθηκε αν θέλεις από το σύριαλ ο κ. Ζαλμά. Σαφώς και συμβαίνουν. Υπήρχαν οι απόψεις που λέγανε ότι αυτό ήταν στο πλαίσιο του σεναρίου, διότι ο ρόλος έπρεπε να πεθάνει. Ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες είχε δώσει μια συνέντευξη αφήνοντας αφημίες κατά του σεναρίου και φοβόταν μήπως αυτό σταθεί επί απομάκρυνσής του. Υπήρχαν διάφορα τα οποία ακούστηκαν και λέχθηκαν και γράφτηκαν. Εμείς κάναμε ρεπορτάζ, παρουσιάσαμε την άποψη του κύριου Ζαλμά, παρουσιάσαμε την συνέντευξη της κυρίας Γραμμέλη που ήταν και εκείνη που είχε κάνει συνέντευξη στον κύριο Ζαλμά, για να δούμε αν επρόκειτο για λάθος ή για παραποίηση των λόγων του που τελικά δεν ήταν ένα πολύ αξιοπρεπές και ενδιαφέρον παιδί. Mm-hmm. Θα θυμάμαι όταν είχε πάρει το βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του πρώτου ανδρικού ρόλου. Και έχει πολύ χαμηλού τόνου σε έκδοση, δηλαδή δεν περιμένει να μπει σε ίδρυκα και σε φασαρία. Έχουμε νέες εξελίξεις. Κάνει νέες δηλώσεις γύρω από την απομάκρυνσή του. Να πάμε να δούμε, να τον ακούσουμε. Γιατί τοποθετείται και λέει ότι εκείνος δεν απολύθηκε ποτέ. Εκείνος θέλησε να φύγει από το σύριαλ. Ενώ θα ακούσουμε στη συνέχεια και την άποψη και του δημιουργού της σειράς, του κ. Μακρύδη, να δούμε τι λέει εκείνος, ο κ. Μαρκίδης. Στην κάμερα της μεσημεριανής μελέτης και στη Λένα Καρπέτα μίλησε ο Σταύρος Ζαλμάς. Φαντάζομαι. Έχεις ενημερωθεί για τις αηδίες που διαδίδονται για μένα. Α, δεν είναι αλήθεια δηλαδή? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Και ήλπιζα ότι ο Κωνσταντίνος θα στο έχει μεταφέρει. Η συνέντευξη που παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αφροδίτη Γραμμέλη τον έθεσε εκτός του σύριαλ στο οποίο πρωταγωνιστούσε. Ωστόσο, μας αποκαλύπτει αν τελικά θα παραμείνει στο σύριαλ ή θα φύγει οριστικά. Έγιναν τώρα τελευταία κάποια πράγματα και ακούστηκε το όνομά σας. Ξέρετε για ποια περίπτωση μιλάω, για την απομάκρυνση από την πολύ ωραία σειρά του Αντένα. Το Είναι Στιγμές. Νομίζω ότι το θέμα έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι πραγματικά έχει. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι αν ό,τι έχει γίνει, δηλαδή εάν η απόφαση του να φύγω από τη σειρά έχει σχέση με το ότι έκανα μια σοβαρή και ειλικρινή συνέντευξη θίγοντας κάποια κακώς κείμενα γενικά στην τηλεόραση, νομίζω ότι θυμίζει άλλες εποχές σκοτεινές αυτή η συμπεριφορά και δεν αρμόζει σε εμάς σαν λαό. Δεν σας παραπονέθηκε κανείς και όμως η απομάκρυνση είναι οριστική? Όχι, δεν με πήρε κανείς. Πώς γίνεται αυτό? Σας πήρε κάποιος να σας πει τι ήταν αυτά που είπατε? Ο συγγραφέας, ο σεναριογράφος? Όχι, δεν με ενόχλησε κανείς από τους σεναριογράφους. Μου μεταφέρθησαν κάποια πράγματα, αλλά όχι διαπροσωπικά από τους ίδιους. Δεν μπορώ να τα εμπιστευτώ. Δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου για να πω ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η απομάκρυνση δεν ήταν. Ή μάλλον η αποχώρηση δεν ήταν δική μου επιλογή. Εγώ δεν καταφέρθηκα ποτέ εναντίον καμίας παραγωγής, κανενός καναλιού. Είπα κάτι το οποίο έχω επισημάνει όλα αυτά τα χρόνια στη τηλεόραση. Και βέβαια, όποτε βλέπουμε ένα σύριαλ να πετυχαίνει ακριβώς γιατί το βασικό εργαλείο του σενάριου είναι καλό. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται της δουλειάς. Το τι ακριβώς έγινε με τον Σταύρο το ξέρει αυτός και η παραγωγή. Φυσικά έχει ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όταν σκύβεις με αγάπη πάνω τα πράγματα που κάνεις τα ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα. Όσο συνεργάστηκα με τον Σταύρο ήταν άψογος και σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος, οπότε ένας τέτοιος άνθρωπος πάντα λείπει. Μίλησα με το κανάλι εγώ σήμερα και διεπίστωσα ότι δεν θέλουν να αποχωρήσω. Τελικά τι θα σήμερα? Δεν ξέρω, αισθάνομαι βαθιά προσβεβλημένος από αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό. Το άσχημα είναι ότι δεν σας παίρνει κάποιος κατηδίαν να σας μιλήσει ξεκάθαρα, νομίζω. Μέσω τρίτων δεν γίνονται. Σε έναν τοπίο που είναι τόσα χρόνια. Ότι πρέπει να το σταματήσουμε εδώ. Ότι δεν αξίζει τον κόπο να το συνεχίσουμε. Σημασία έχει ότι αν φύγω για αυτούς τους λόγους ή αν ό,τι έχει δημιουργηθεί έχει δημιουργηθεί επειδή ένας τοπίος έκανε μια ειλικρινή συνέντευξη, νομίζω ότι δεν μας αρμόζει σαν λαό να τον αντιμετωπίζουν τρομοκρατικά. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι 35 χρόνια στη δουλειά και από ιδιοσυγκρασία να είμαι, αν θέλετε, λίγο επαναστατικός, αλλά πίσω από μένα υπάρχουν νέα παιδιά με ανασφάλειες που πρωτοβγαίνουν και δεν μπορούν να μπαίνουν στη δουλειά με αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς. Σε όσες δουλειές ήμασταν κι εγώ και ο Χάρης, μιλάω και εξ ονόματός του, πάντα είχαμε λόγο για το σενάριο, πάντα λέγαμε «Α, είναι καλό αυτό, α, είναι κακό εκείνο». Δηλαδή ήταν
Αφού είναι μέρος της δουλειάς. Προημίου είναι μέρος της δουλειάς να βελτιώσει το σενάριο ή να το σουλουπώσει. Δεν μου φαίνεται αδιανόητο. Με αυτό έχει να δουλέψει. Είναι ντροπή, δηλαδή. Είναι έσχος αυτό, είναι έσχος. Είσαστε δηλαδή υπέρ του κυρίου Ζαλμά, λέτε δηλαδή ότι καλά έκανε και είπε τη γνώμη. Πασκαλά! Εννοείται έτσι. Να αγιάσει το στόμα του. Ο γνωστός ηθοποιός υποστηρίζει πως όλα όσα είπε στη συνέντευξή του στην Αφροδίτη Γραμμέλη αφορούσαν την ελληνική τηλεόραση και όχι αποκλειστικά το σίριαλ Είναι Στιγμές. Το αποτέλεσμα σας ικανοποιεί? Όχι. Γιατί επειδή που σας είπα δεν έχω ξανακάνει καθημερινό και είχα συνηθίσει στο εβδομαδιαίο, γίνεται με τους κανονισμούς του κινηματογράφου. Δεν θα νιώσετε που μιλήσατε στην κυρία Γραμμέλη? Αισθάνομαι ότι κατά τη διάρκεια της συνεντεύξης, η οποία ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δημοσιεύτηκε, υπάρχουν κάποια συμφραζόμενα τα οποία δίνουν το πραγματικό μου στίγμα. Γιατί και εγώ σαν ηθοποιός στην τηλεόραση έχω κάνει επιτυχίες. Και αυτές τις επιτυχίες που κάνει στην τηλεόραση τις έχω μέσα μου στο ίδιο ράφι με τις καλύτερες μου στιγμές στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Στο ίδιο επίπεδο τις έχω. Ναι, μεν οι ηθοποιοί μπορεί να κάνουν τηλεόραση για να βουλώνουν οικονομικές τρύπες ως επιτοπλίστων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην τηλεόραση πολλές φορές γίνονται και καλά πράγματα. Έτσι, δεν ήμουν αφοριστικός, ας πούμε. Βέβαια. Από εκεί και πέρα. Είναι μια καλή αξιόλογη δουλειά τα σύριαλ τα καθημερινά, είτε το δικό σας είτε το απέναντι. Εκείνο που ξέρω να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα σε αυτό το σύριαλ, τουλάχιστον αυτούς που, με τους οποίους έχουμε εγώ σε συνεργασία καθημερινή και σε επικοινωνία, οι ηθοποιοί, τα συνεργεία, οι σκηνοθέτες, κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια. Πιστεύω καταρχήν σαν ηθοποιός ότι αν δεν σου αρέσει μια δουλειά που κάνεις, φεύγεις από μόνος σου. Δεν την κάνεις και παράλληλα να την εκθέτεις. Δηλαδή, μη φτύνουμε στο πιάτο από το οποίο τρώμε. Θέλω να πω ότι και η δική του συμπεριφορά δεν ήταν επαγγελματικά correct. Νομίζω ότι γενικότερα χωλαίνουμε σαν τηλεόραση στο σενάριο. Είναι η δεύτερη φορά που το λέτε στην κουβέντα μας. Μα σας είπα, είναι το βασικό μας εργαλείο. Ό,τι και να κάνω εγώ, εάν το σενάριο δεν είναι ενδιαφέρον, δεν μπορώ να κάνω μάγια. Σύμφωνα με τον επιτυχημένο ηθοποιό, οι σεναριογράφοι της σειράς δεν έχουν προσπαθήσει να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του. Ο ίδιος ωστόσο επιμένει ότι όσα είπε δεν είχαν σκοπό να βλάψουν κανέναν από τους δημιουργούς της σειράς. Ξέρω ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα. Μιλάτε φαντασμό προσωπικά, έτσι. Ναι, δεν έχω το δικαίωμα να μιλήσω πιο γενικά, αλλά ξέρω τον εαυτό μου ότι με ένα πιο προσεγμένο, ας πούμε, σενάριο, μια πιο προσεγμένη διαδικασία γενικώς θα ήταν καλύτερο το αποτέλεσμα. Έχω στεναχωρηθεί και έχω προσβληθεί βασικά και ξέρεις, είμαι προσβλημένος, γι' αυτό είπα στο κανάλι ότι αν αυτό δεν θα ήθελα να συνεχίσω. Ακόμα και οι στενοί συνεργάτες ωστόσο του Σταύρου Ζαλμά φαίνεται πως δεν γνωρίζουν τι συνέβη ανάμεσα σε εκείνον και στους δημιουργούς του σύριαλ. Το θέμα των τελευταίων ημερών που έχει αναρτηθεί σε πάρα πολλά blogs και έχει γραφτεί πάρα πολύ κτλ. Είναι το θέμα του Σταύρου Ζαλμά. Δεν το γνωρίζω. Σοβαρά. Νάδα, τίποτα. Τίποτα. Ναι, και γιατί εγώ το πιστεύω. Τώρα γιατί το ακούω και φαίνεται και περίεργο, δεν ξέρω. Εσύ είσαι, δηλαδή πας, κάνεις τις σκηνές σου και φεύγεις. Δεν μου πάνε τίποτα, οπότε. Νάδα δεν νάδα. Νάδα. Θέλω, Δημήτρη μου, πρώτα σχολιάσουμε. Να πάμε να δούμε, Τζορτζέλα μου, τι λέει και ο ίδιος ο κύριος Μαρκίδης για την όλη ιστορία για αυτή. Παίρνει και εκείνος θέση που είναι, ναι, και ο δημιουργός έτσι του σύριαλ. Και που τον αφορούσε λίγο το σχόλιο του Σταύρου, κακά τα ψέματα. Είναι εντυπωσιακό όπως αυτό. Είναι και δημιουργός μεγάλων επιτυχίων, βεβαίως. Και έχουν συνεργαστεί σε άλλα δύο σύριαλ που κάναν μεγάλη επιτυχία, στον Αντένα το Φιλί Ζωής και στον Αλφα την Εξαφάνιση το 2008 με τον κύριο Ζαλμά. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Μαρκίδης, ο οποίος είναι παραγωγός και σκηνοθέτης από το σύριαλ Στιγμές, έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Ζαλμά.
λέει το εξής στο TV Zapping. Δεν υπήρξε κανένα θέμα με τη συνέντευξη του Σταύρου Ζαλμά. Ο ήρωας που υποδίωται ο ηθοποιός, έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι πολύ μηχανοράφος, σύμφωνα με το σενάριο, κάποια στιγμή θα πυροβολούνταν και θα πέθαινε γύρω στα 70 με 80 επεισόδια. Με το Σταύρο δεν έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις μας. Εξάλλου, ήδη έχουμε κλείσει να παίξει στην επόμενη ταινία μου. Και συνεχίζει. Δεν μπορεί να ξέρει ένας ηθοποιός πότε θα αποχωρήσει από τη σειρά. Αυτό το γνωρίζουν οι σεναριογράφοι, οι οποίοι και έγραψαν το επεισόδιο. Ο ηθοποιός μπορεί να το μάθει και τελευταία στιγμή. Και ολοκληρώνει ο κύριος Στράτος Μαρκίδης. Αν ήταν να έχει γίνει κάτι, θα έχει γίνει πιο πριν, πιο άμεσα. Η συνέντευξη για την οποία λέτε έχει δημοσιευθεί πάνω από έναν μήνα. Δηλαδή, ακούσαμε τον κύριο Ζαλμά, ο οποίος έχει προσβληθεί και θέλει να φύγει. Ο Αντένα από την άλλη θέλει να κρατήσει τον καταξιωμένο ηθοποιό. Και ο κύριος Στράτος Μαρκίδης μας λέει ότι ναι, ήταν συμφωνημένο να πεθάνει ο ήρωας που υποδίεται ο κύριος Ζαλμά. Πώς αφορούσε το θέμα. Γιατί πλέον δεν είχε εμπλοκή με το Ρώσο. Οι σεναριογράφοι, ποιοι είναι που τους αφορούσε και άμεσα το σχόλιο του Ζαλμά? Εγώ θα σου πω ότι δεν ξέρω ποιοι. Ο κύριος Μαρκίδης λέει ότι ήταν ήδη προγραμματισμένο να αποχωρήσει ο κύριος Ζαλμά. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπε ο κύριος Ζαλμά. Ότι εκείνο θέλει να φύγει, γιατί από το κανάλι δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Είναι λίγο μπερδεμένοι, δεν ξέρω. Κοίταξε, δηλαδή, βασικά υπάρχουν δύο άνθρωποι που γράφουν το σενάριο και άλλοι δύο που το οργανώνουν το σενάριο σε συγκεκριμένη σειρά. Ναι. Άρα, τέσσερις άνθρωποι που ασχολούνται με το σενάριο, συν του κυρίου Μαρκίδη που είναι παραγωγός. Και τελικά, ποιο του την μπουμπούνει σαν την πιστολιά? Ξέρουμε όμως, Πυρομπό, ότι ο κύριος Στράτος Μαρκίδη σε κάθε σειρά την οποία κάνει στην τηλεόραση, είτε ταινία, όλη την επιμέλεια την έχει επάνω του. Ναι, άρα, αυτός γνωρίζει τα πάντα. Και μια φιλική σχέση κιόλας με τους ηθοποιούς, τους προστατεύει, τους βοηθάει, τους στηρίζει. Το εντυπωσιακό, παιδιά, είναι ότι ο Σταύρος με όλη αυτή την πορεία στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, κάθεται τώρα και προβληματίζεται για κάποια θέματα, τα οποία δηλαδή ειλικρινά ότι τώρα ψάχνουμε να βρούμε την ποιότητα. Θέλω να σας πω ότι έχω δει τελευταία, μου έχουν πεταχτεί τα μάτια απ' έξω. Δηλαδή, πας να δεις, ας πούμε, ένα θεατρικό από μια ομάδα καταπληκτική που έχει το φοβερό δάσκαλο, το Φωτεινό. Και βλέπεις τα παρατράγουδα και λες, η Ανίτα που είναι, παιδιά, να το συντονίσει λίγο, παρακαλώ. Δηλαδή, έχω δει τραγικά. Και ό,τι το βαφτίσεις είναι, σου λέει ο άλλος, αυτό που κάνουμε είναι ιερό. Είναι ιερό. Είναι ιερό. Και λες, συγγνώμη, τα παρατράγουδα. Πραγματικά. Φέρτε και την κυρία έξω από τα δόντια. Γι' αυτό είναι. Ό,τι βαφτίσεις είναι γενικά. Ό,τι το πεις είναι. Ο κύριος Ζαλμάς δεν ανακάλυψε ότι η γη γυρίζει. Είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είπε αλήθειες. Δεν το ξέρει. Για ποιο λόγο. Κάποιοι ενοχλούνται. Και ήταν και αξιοπρεπέστατο στι δηλώσει που έκανε στην κάμερα τη εκπομπή. Ωραιότατε δηλώσει έχει κάνει και ο Χρήστος Φερεντίνος. Και θα πάμε αμέσως τώρα να τις δούμε επίσης στην κάμερα της εκπομπής βεβαίως, και μιλάει και για το Ελλάδα έχει ταλέντο που είναι ο παρουσιαστής, αλλά και για το πρωινό του